Ξεκάθαρη είναι η στάση της Γενόπια στο Βόλο, όπου αναμένονται τις επόμενες ημέρες οι πρώτες εντολές διακοπής της ηλεκτροδότησης σε καταναλωτές της ΔΕΗ που δεν έχουν πληρώσει το ειδικό τέλος ακινήτων. Κανένας εργαζόμενος της ΔΕΗ δεν πρόκειται να κόψει το ρεύμα σε σπίτι όπου δεν έχει πληρωθεί το χαράτσι. Αυτή είναι η θέση των συνδικαλιστών που καλούν τους συναδέλφους τους να μην υλοποιήσουν τη σχετική εντολή. Υπάρχουν στρατιές ανέργων, υπάρχουν μηχανίες που κλείνουν, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χάσει τη δουλειά τους. Και στην καρδιά του χειμώνα θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον αντικοινωνικό, να μην πω κάτι άλλο, να γίνουν διακοπές λόγω χρέους. Αν κληθούν συνάδελφοί σας από κάποιον εργολάβο να πάνε σε κάποιο σπίτι και να διακόψουν την ηλεκτροδότηση, δεν θα το κάνουν, θα αρνηθούν? Η θέση των εργαζομένων είναι αυτή, να μην κάνουν καμία διακοπή λόγω χρέους. Μάλιστα, σήμερα το πρωί συναντήθηκαν στα γραφεία της ΔΕΗ μέλη της ΓΕΝΟΠ και του Προεδρείου του Εργατικού Κέντρου Βόλου, προκειμένου να συγκροτήσουν επιτροπή η οποία θα παρεμβαίνει όταν προκύψει η περίπτωση καταναλωτή που θα βρεθεί αντιμέτωπος με συνεργείο διακοπής της ηλεκτροδότησης. Ενδεχομένως να συγκρουστούμε και με συναδέλφους. Δεν ξέρουμε, αλλά η κατεύθυνση αυτή η οποία υπάρχει είναι αυτή. Έτσι, επιτροπή η οποία θα συγκροτηθεί και θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να αποτρέψουμε αυτό που πάει να γίνει, να γίνουν διακοπές. Οπουδήποτε χρειάζεται παρέμβαση στις διακοπές ρεύματος για να αποτραπεί αυτήν από ανέργους, χαμηλομισθωτούς, άνθρωπους που δεν μπορούν να το πληρώσουν, θα μας βρουν αντιμέτωποι. Προς το παρόν, στη ΔΕΗ Βόλου επικρατεί ένα κομφούζιο σχετικά με τον αριθμό των καταναλωτών σε τοπικό επίπεδο που δεν έχουν πληρώσει το χαράτσι για τα κίνητα και απειλούνται με διακοπή ηλεκτροδότησης. Το εμπορικό τμήμα δεν έχει καμία σχετική ενημέρωση από τα κεντρικά, ενώ η διαχείριση δικτύου αναμένει οδηγίες από την εμπορία. Την ίδια στιγμή, οι πολίτες που δεν έχουν πληρώσει το χαράτσι, όπως στην περίπτωση της περιοχής Αλικών, οργανώνονται και ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τα συνεργεία που θα πάνε στα σπίτια τους για να κόψουν το ρεύμα. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται να περάσει, γιατί δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Έτσι απλά. Κατά κάποιο τρόπο θα είστε σε επιφυλακή, δηλαδή από εδώ και πέρα, στα σπίτια σας? Όλες οι Αλικές, όλοι οι κάτοικοι των Αλικών θα είναι πλέον σε επιφυλακή και αυτό είναι το μήνυμα που έχουμε περάσει στους πολίτες μας εκεί πέρα στις Αλικές. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα από τη στιγμή που μπορέσουμε να συνευρεθούμε με το συνδικάτο του σωματείου της ΔΕΗ εδώ στο Βόλο να επιτρέψουμε να διακοπεί καμία παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στους συνανθρώπους μας.